Θέλω να σε βοηθήσω τώρα. 500 εκατομμύρια κύρια αυτιά την εβδομάδα βγαίνουν έξω γιατί ο Έλληνας πηγαίνει σε μεγάλα πολυκαταστήματα πολυεθνικών εταιριών και αγοράζει προϊόντα. Να πάει στον κύριο εκεί. Εκεί! Να ψάξει να βρει ελληνικά καταστήματα αν δεν και να αγοράσει ελληνικά. Άκουσε, Προσπαθώ να σου πω λοιπόν. Μπορώ να ότι μπορούν να εξοικονομηθούν. Γιατί 500 εκατομμύρια. Άκουσε με λίγο, Δημήτρη. 500 εκατομμύρια ευρώ είναι εξαγωγή συναλλάγματο. Φεύγει έξω το χρήμα αυτό. Πάει στην πολυεθνική, πάει στα γνωστά πολυκαταστήματα ή και Carrefour και τα λοιπά. Αυτά καταστήματα. Γιατί δεν γίνεται κάτι με αυτό. Γιατί πρέπει να αποκτήσουμε όλη συνείδηση και ο βουλευτή και ο υπουργό και ο πολίτη να στηρίξουμε την ελληνική συγκίνηση. Κύριε Βελόπουλε, μόνο αυτά είναι τα έξοδα τα οποία μπορούν να περιοριστούν. Όχι, για να γλιτώσει ο κόσμος από το χαράτσι το πετρέλαιο. Εσείς δεν κάνατε μια ερώτηση. Μισό λεπτό. Γιατί για να τη διαβάσω χθες. Εσείς δεν κάνατε μια ερώτηση για το site της Βουλής που στήχησε. Πόσα άλλη ιστορία. Πόσα εκατομμύρια. Και πήρατε μια απάντηση. Γιατί είδα και την απάντηση, κύριε Βελόπουλε. Ότι από αυτό το ποσό το 1 εκατομμύριο 100.000 ευρώ επιδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 800.000 ευρώ και 300.000 ευρώ βάλαν οι Έλληνες. Να σου πω το χειρότερο. Βάλαν 300.000 ευρώ. Το χειρότερο. Ένα λεπτό να πω. Άκου είδηση, Γιώργο. Ακούστε με, κύριε Βελόπουλε, και να πείτε. Άκου είδηση. Βάλατε 300, έβαλε το δημόσιο. Ο ελληνικός λαός έβαλε 300.000 ευρώ. Το Υπουργείο Οικονομικών, ναι, έτσι. Για ένα site το οποίο στοιχίζει 5. Άπρα, το δικό σου. Είδηση, έχω κάνει εγώ το www.marcos.tv και μου το κάναν κάτι πιτσιρικάδες από τον Πειραιά οι άνθρωποι και λιγότερο από αυτή. Θέλετε είδηση. Δίνουμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ακούστε λίγο. 450 ευρώ στοίχησε τη έδωση κατά το site. 450 ευρώ. Πόσο? 450 ευρώ. Ακούστε με, κύριε Αυτιά. Ένα δισεκατομμύριο. Σας παρακαλώ. Δημήτρη, άκουστε λίγο για να πέσετε την καρέκλα. Ένα δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια δίνουμε σε ντομάτες, αγκουράκια, μαρουλάκια από την Τουρκία. Κάθε χρόνο. Ένα δις 200 εκατομμύρια ευρώ είναι απάντηση του Υπουργού. Θα ξεσηκωθεί τον Ευρωκόπη. Θα ξεσηκωθεί ο Εύρος. Πάμε να λέμε. 100 εκατομμύρια ευρώ συσταγωγή πατάτας. Θα πάει κόντρα ο Πούλου. Πού είναι η κυβερνητική πολιτική. Κύριε Βελόπουλε, εσείς αν δεν κάνω λάθος, είστε υπερασπιστής του μνημονίου. Γιώτα Μαρία, βόηθα λίγο. Μας απαντήσω, θέλετε. Γιώτα Μαρία, συνέτησε τον λίγο τον περιοτή.